Athex Bonds Green Net είναι μια περιοχή στο site του Athex Group αφιερωμένη στα ομόλογα που εκδίδονται και διαπραγματεύονται στις αγορές του ελληνικού χρηματιστηρίου με χαρακτηριστικά αειφορίας, πράσινα, κοινωνικά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που έχουν διαμορφωθεί ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο από το International Capital Markets Association. Καθώς εξελίσσεται η παγκόσμια συζήτηση σε αυτό το θέμα και από άλλους φορείς που ασχολούνται με τις αρχές αυτές. Το Athex Bonds Green Net ακολουθεί τη γραμμή που αναπτύσσουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διαμορφώνοντας ένα κανάλι επικοινωνίας για τα πράσινα ομόλογα, όπως ονομάζονται και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές κατηγορίες, μεταξύ των εκδοτών και των επενδυτών. Είναι μεγάλη μας χαρά που στην πλατφόρμα του Athex Bonds Green Net έχουν ήδη ενταχθεί 4 ομόλογα που διαπραγματεύονται στις θέσεις μας και κατά την έκδοσή τους φρόντισαν και ακολούθησαν τα πρότυπα του International Capital Market Association. Είναι γνωστό και κοινά αποδεκτό ότι ο βαθμός ευαισθητοποίησης της επενδυτικής κοινότητας σε θέματα αειφορίας διεθνώς αυξάνεται λογαριθμικά την τελευταία δεκαετία. Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών για την ευαισθητοποίηση και την ανάδειξη του θέματος στην ελληνική κεφαλαία αγορά. Στις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε, εκτός από το Athex Bonds Green Net, έχουμε και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης των Μη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων ESG. Τον Ιανουάριο του 2022 βγάζουμε την καινούργια έκδοση αυτού του οδηγού που περιλαμβάνει όλες τις βελτιστοποίησεις που γίνονται σύμφωνα με τις συζητήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο του ESG. Είναι ευτυχές ότι η χρονιά αυτή ξεκινάει με την ανακοίνωση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της νέας θεματικής ενότητας στην ιστοσελίδα του, στην οποία θα αναφέρονται, θα περιέχονται τα ομόλογα, τα πράσινα ομόλογα ή τα ομόλογα με ρήτρα αειφορίας, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν στη συνέχεια από εταιρείες και έτσι θα περιλαμβάνεται όλη αυτή η πληροφόρηση για τις πράσινες επενδύσεις σε ένα χώρο. Και είναι ευτυχές γιατί η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει στο κομμάτι των πράσινων, της πράσινης επένδυσης και της αειφορίας. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς είναι αρρωγός σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία και εμείς προσπαθούμε συνεχώς μαζί με όλους τους Ευρωπαίους επόπτες να δώσουμε αυτή τη χρονική στιγμή να δούμε πώς ακριβώς θα ρυθμιστεί σωστά και πλήρως όλο αυτό το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο αφορά τα θέματα αειφορίας και τα θέματα πράσινων επενδύσεων. Μάλιστα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, όλοι μαζί οι επόπτες προσπαθούμε να διαμορφώσουμε, ήδη έχουμε επεξεργαστεί μια σειρά από ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και επεξεργαζόμαστε και τώρα άλλα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, προκειμένου στη συνέχεια να έχουμε ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την πληροφόρηση που πρέπει να δίνεται στους επενδυτές για όλα αυτά τα θέματα αειφορίας, τα γνωστά σε όλους μας ESG, Environmental, Social, Governance κριτήρια, τα οποία περιβάλλον δηλαδή κοινωνία και διακυβέρνηση, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι προτεραιότητα για όλους εμάς τους Ευρωπαίους επόπτες να ενσωματωθούν στις στρατηγικές των εισηγμένων εταιριών. Οποιαδήποτε λοιπόν τέτοιου είδους πρωτοβουλία η οποία βοηθάει στην σωστή ενημέρωση των επενδυτών μας βρίσκει συμμάχους και χαιρετίζουμε όλες αυτές τις προσπάθειες γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, ειδικά για τη χώρα μας η οποία έχει το πράσινο να επενδύσει στο κομμάτι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη δημιουργία ειδικού χώρου προβολής ομολόγων τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εταιρείες οι οποίες είναι κοινωνικά ευαίσθητες και οι οποίες συμμερίζονται το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το European Green Deal, στο εξής θα προβάλλονται περισσότερο. Συγχαρητήρια στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την ενέργεια αυτή, όπως και για προηγούμενες ενέργειες, οι οποίες προωθούν
τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική κεφαλαία αγορά. Η Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς από τη μεριά της διασφαλίζει πως το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων αυτών παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση προς τους επενδυτές. Ιδιαίτερη σημασία δίνει στο να μην χαρακτηρίζονται πράσινα ομόλογα τα οποία δεν τηρούν τις προϋποθέσεις. Οι επενδυτές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς πως το φαινόμενο του greenwashing ουσιαστικά αποκλείεται. Οι εκδότριες εταιρείες θα πρέπει να αισθάνονται βέβαιες πως η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς θα είναι αρρωγός στην προσπάθειά τους να αντλούν περισσότερα κεφάλαια από το χρηματιστήριο, από τη ρυθμιζόμενη αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών. Κάτι που ούτως ή άλλως το έχει αποδείξει η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, εγκρίνοντας ενημερωτικά δελτία σε ταχύτατους χρόνους. Να κλείσω με την ευχή μου την επόμενη χρονιά να δούμε πολύ περισσότερα τέτοια ομόλογα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον πλανήτη αποτελεί μεγάλη πρόκληση και για το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος με την ενσωμάτωση παραγόντων ESG συμβάλλει ζωτικά στη βιώσιμη χρηματοδότηση και στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η χρηματοδότηση πράσινων προϊόντων όπως τα ομόλογα αποτελεί εργαλείο για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και είναι κομβική στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία και κοινωνία. Γι' αυτό άλλωστε εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και περιλαμβάνεται στους στόχους του Action Plan για το Capital Markets Union. Τα χρηματιστήρια, από την άλλη, επιτελώντας τον βασικό τους ρόλο ως διαφανείς και αποτελεσματικοί τόποι διαπραγμάτευσης, μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά και καθοριστικά σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με την προώθηση προϊόντων που συνδέονται με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο περιβάλλον. Η θεματική πλατφόρμα ενημέρωσης για τα εισηγμένα πράσινα ομόλογα που εγκαινιάζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σαφώς αποτελεί η πρωτοβουλία ενδυνάμωσης του ελληνικού χρηματιστηριακού συστήματος. Για ενημέρωση των επενδυτών και του κοινού με έμφαση στους παράγοντες βιωσιμότητας, που αυτονόητα θα γίνεται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο, θα βελτιώσει την εμπέδωση της σημασίας της πράσινης χρηματοδότησης ως μηχανισμού διοχέτευσης χρηματορροών σε ανθεκτικές επενδύσεις. Ως Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με έμφαση στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Χαιρετίζουμε λοιπόν και υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα τελευταία 2 χρόνια, οι ελληνικές εταιρείες έχουν αγκαλιάσει το θεσμό του Πράσινου Ομολόγου και της Ρήτρας Εφορίας και συγκεκριμένα έχουν εκδώσει 3 ομόλογα, πράσινα ομόλογα που συνδέονται με τα πρότυπα της ICMA που προάγει την διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση και 1 ομόλογο που είναι με ρήτρα εφορίας που στο μέλλον θα πρέπει να επιτύχει κάποιο δείκτη. Το νέο πλαίσιο διευκολύνει τους εκδότες να χρηματοδοτήσουν και να υλοποιήσουν τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω των ενημερωτικών δελτίων, όπου περιλαμβάνεται και εξωτερική διασφάλιση από ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με τα πρότυπα που προβλέπονται από τις διεθνείς πρακτικές. Στη συνέχεια, μετά την έκδοση του ομολόγου, να απαιτείται τουλάχιστον σε αιτήσια βάση επιβεβαίωση τη διάθεση των αντληθέντων από τακτικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας για τα πράσινα ομόλογα. Και για τα ομόλογα συνδεδεμένα με ρήτρα εφορίας να απαιτείται εξωτερική διασφάλιση από ορκωτό σύμφωνα με τα πρότυπα που προβλέπονται στις διεθνές πρακτικές. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής βιώσιμων ομολόγων είναι μια πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών που υπογραμμίζει την ολοένα αυξανόμενη σημασία του αναπροσανατολισμού των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Η ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πριν μερικούς μήνες, το πρώτο πράσινο ομόλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης άντλησε ποσό ρεκόρ ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ Πολυεθνική Φαρμακευτική Εταιρεία άντλησε ποσό 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την έκδοση ομολόγων με ρήτρα εφορίας. Ειδικά στην Ευρώπη, όπου η μετάβαση σε μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές, καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων είναι ο απότερος στόχος, οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν σε τι είδους οικονομικές δραστηριότητες τοποθετούνται και οι εταιρείες που επιχειρούν τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο δραστηριοποίησης να διευκολύνονται στην χρηματοδότησή τους. Η διαφάνεια λοιπόν των ESG χαρακτηριστικών και στοιχείων των επενδύσεων, η οποία απαιτείται από το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο και αναδεικνύεται από πρωτοβουλίες όπως αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δημιουργεί ευκαιρίες τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς βιώσιμων επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση των σχεδίων μετάβασης στη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εκ μέρους του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης και την πρόσκληση. Η κλιματική αλλαγή, οι ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, η πρόσφατη πανδημία έχουν φέρει έντονα στο επίκεντρο επενδύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους κριτήρια environmental, social, governance, γνωστά ως ESG κριτήρια, καθώς και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων αυτών με εργαλεία τα οποία συνδέονται με τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέρος της Πράσινης Συμφωνίας αποτελεί το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, που από τους βασικούς στόχους αυτού του σχεδίου είναι να δώσει στους επενδυτές μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις βιώσιμες επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα να δώσει και κίνητρα για την επένδυση περισσότερων κεφαλαίων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα, ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά, έχοντας προχωρήσει πρόσφατα στην έκδοση του πρώτου στην ελληνική αγορά Sustainability Link Bond, δηλαδή ομολόγου συνδεδεμένου με ρήτρα εφορίας. Ενώ η εταιρεία του ομίλου μας, Τέρνα Ενεργειακή, που έχει ηγετική θέση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει επίσης εκδώσει από το 2019 πράσινο ομόλογο. Ως όμιλος ΓΕΚ Τέρνα έχουμε συνδράμει και συνεχίζουμε συνολικά προς την κατεύθυνση της μετάβασης σε μια οικονομία που θα εξαρτάται πολύ λιγότερο από ρηκτά καύσιμα, με την υλοποίηση επενδύσεων και έργων που έχουν πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, για το ελληνικό δημόσιο, προσφέροντας παράλληλα κοινωνικό μέρισμα με πλήθος δράσεων και χορηγικών προγραμμάτων σε ευάλωτες ομάδες, στην πολιτική προστασία και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας επίσης. Συγκεκριμένα τώρα στο πρόσφατο ομόλογο το Δεκέμβριο του 2021, το πρώτο με δίκτυα εφορίας, η ΓΕΚ Τέρνα ανέπτυξε ένα framework σε συνεργασία με την EY, σύμφωνα με τις αρχές των Sustainability Link Bonds που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών και έχει γίνει externally verified αυτό το μοντέλο όπως απαιτείται από τα best practices διεθνώς. Ο βασικός δείκτης επίδοσης του Sustainability Link το ομολόγου μας αφορά στη μείωση της έντασης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τις θυγατρικές της ΓΕΚ Τέρνα στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν εν κατακλείδη να καλωσορίσω θερμά την πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενίσχυση της προβολής των ομολόγων βιώσιμης χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα παραμένει στην πράξη δεσμευμένος στο σε εξέλιξη πρόγραμμα έργων και επενδύσεων σημερινού ύψους περί των 6,5 δισεκατομμυρίων που υλοποιεί σε βιώσιμες υποδομές και καθαρή ενέργεια, το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία και βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με τις επιδόσεις και τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Για την Oval Property, τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΑΠ στην Ελλάδα, η βιώσιμη ανάπτυξη και το υπεύθυνο επιχειρήν βρίσκονται στον πυρήνα της εταιρικής μας φιλοσοφίας.
Με στόχο να λειτουργούμε ως κοιτίδα πράσινης ανάπτυξης και αστικής ανάπλασης στην Ελλάδα, γινόμαστε φορέας αλλαγής για ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον για την οικονομία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Αισθανόμαστε υπερήφανοι που είμαστε μία από τις πρώτες εταιρείες του κλάδου που ανοίγει το κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα. Το πράσινο ομόλογο της Noval Property, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, είναι μόλις το τρίτο πράσινο ομόλογο που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το δεύτερο στον κλάδο των ακινήτων. Η πολύ μεγάλη ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού στο πρόσφατο κάλεσμα που απευθύναμε μας γεμίζει με αισιοδοξία και μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εξαιρετική του πρωτοβουλία για τη δημιουργία της νέας πληροφοριακής ενότητας Athex Bonds GreenNet. Η πλήρης άμεση και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τα πράσινα επενδυτικά προϊόντα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επέκταση της πράσινης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, αλλά και για τη διάδοση μιας νέας παγκόσμιας επενδυτικής κουλτούρας. Εκ μέρους του Prodea Investments, θα θέλαμε να χαιρετήσουμε τη σημαντική πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου της Αθήνας για τη δημιουργία ειδικής ενότητας στο site του, αφιερωμένη στα πράσινα ομόλογα που διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά. Μέσω αυτής της ενότητας θα υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την κάθε έκδοση, τα στοιχεία εφορίας που τη χαρακτηρίζουν και το πιο σημαντικό ίσως, το πού επενδύονται τα αντίθετα κεφάλαια, ώστε οι επενδυτές αλλά και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος να έχει πλήρη εικόνα για τα συγκεκριμένα έργα και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.